Δεν έχουμε κάτι νεότερο. 30 τραυματίες, για 2 νεκρούς μιλάει η τηλεόραση της Χαμάς και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει διευκρινιστεί η εθνικότητά τους. Απλώς να σας πω ότι έχουμε κινητοποίηση στην Κωνσταντινούπολη γι' αυτό. Διαδήλωση έξω από το Ισραηλινό προξενείο. Μετά κοροϊδεύουμε τους Τούρκους. Αυτό που βλέπαμε πριν. Κοροϊδεύουμε τους Τούρκους, έχω να πω σε μερικούς φίλους εδώ. Ναι. Λοιπόν, επομένως έχουμε. Γιατί το τουρκικό πλοίο ήταν το πρώτο που κατελήφθη από τους Ισραηλινούς. Πειρατική ενέργεια είναι όμως πάντως, παιδιά. Άμα το καλοσκεφτείς αυτό. Προφανώς που έκανε το Ισραήλ τώρα. Έγινε σε διεθνή υδατά, θα πρέπει να το πούμε. Σε μια απόσταση 150 χιλιόμετρων από τις ακτές. Και παρά το ότι υπήρξε προειδοποίηση, δεν πάβει να είναι σε διεθνή υδατά και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία, το ακριβώς. Έτσι είναι.